Ήρθε λοιπόν φέτος για πρώτη φορά η γαστρολογία, η παθολογία να κλείσει αυτόν τον πρωινό μαραθώνιο, ο οποίος ήταν άκρος ενδιαφέρον και επιτυχής. Και θα έλεγα ότι δεν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι φετινές εξελίξεις στη γαστρολογία και στην υπατολογία αν δεν έδειχναν αυτούς τους τρεις ανθρώπους, τον Harvey Adler, τον Charles Rice και τον Michael Houghton, στους οποίους απεδόθη το βραβείο Νόμπελ. Και αυτό γιατί? Γιατί ανακάλυψαν τον ιό της υπατήτητας σε πώς. Ο Άλτερ, που είναι και ο μεγαλύτερος από αυτούς, ανακάλυψε ότι το αίμα των ασθενών χωρίς HBV μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή στην όσο του ύπατος, τότε ονομάστηκε ενώ να εινομπεί η υπατήτητα αυτή. Ο Χάουντον το 1989 μας εξέπληξε όταν είπε ότι με RPCR μπόρεσε να κλωνοποιήσει τον ιό NONA-NOMB, τον οποίο ονόμασε υπατήτητα C, και μας είπε μάλιστα ότι η Chiron ήταν μια ιδιωτική εταιρεία. Θα μας βγάλει και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε να κάνουμε detection αυτού του ιού. Και τέλος, ο Rice επιβεβαίωσε ότι αυτός ο ιός προκαλεί υπατική νόσο στους χιμπατζίδες και στους ανθρώπους. Αυτό είναι πολύ καλό για τους ίδιους, για τη γαστρολογία και την ιατρική, αλλά πολύ καλύτερο για τους αρρώστους, όπου βλέπετε ότι στην αρχή δεκαετία του 90, με τρεις ενέσεις την ημέρα, την εβδομάδα, για ένα ή δύο χρόνια είχαμε μόλις κάτω ή πάνω από το 10% ασθενείς που θεραπεύονταν με υπατήτητα C. Οι σημερινές θεραπευτικές επιλογές φτάνουν σε ποσοστά περίπου 100% και χωρίς πολλές παρενέργειες. Άρα πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2030 είπε ότι θα εξαλειφθεί η νόσος. Αυτός ο στόχος βέβαια δεν θα επιτευχθεί, για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων ίσως ένας από τους πιο βασικούς είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό, είτε λόγω περιθωρίου είτε λόγω άλλων λόγων, δεν μπορούν να εντοπιστούν. Επίσης υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αναμόλυνσης, γι' αυτό πρέπει να θεραπεύονται όσο το δυνατόν περισσότεροι ασθενείς. Αλλά υπάρχει και ένας ακόμα λόγος, που είναι ο έκτακτος, αυτός που όλοι ξέρουμε, που είναι ο COVID, όπου βλέπετε ότι οι νέες διαγνώσεις και οι θεραπείες από το 20 έως το 30 θα μειωθούν λόγω αυτού του έτους, και που βλέπετε ότι τα αποτελέσματα, η καθυστέρηση ενός έτους θα προσθέσει περίπου 45.000 θανάτους από πεταγεδρικό καρκίνο και 72.300 συνολικά από HIV μέχρι το 2030. Και αυτό δεν είναι μόνο για την υπατήτητα C. Βλέπετε, παραδείγματος στην Αγγλία, ο αριθμός των κολοσκοπήσεων στο πρώτο κύμα έπεσε κατά 93% τον Απρίλιο του 20, για να ξαναπιάσει αυτό το επίπεδο, και τώρα δεν έχουμε δεδομένα για το δεύτερο κύμα. Και δεν είναι μόνο για το screening, αλλά είναι και για τις διαγνώσεις, αλλά και τις θεραπείες, όπου βλέπετε μία μείωση πάνω από το 30% για τα χειρουργεία για ορθοκολλικό καρκίνο. Για να επανέλθω στην υπατήτητα C, βλέπετε ότι το κύριο όφελος από τη θεραπεία της είναι ότι αφορά κυρίως τη μεγάλη μάζα, που είναι αυτοί που δεν έχουν προλάβει να αναπτύξουν κύρωση, και αυτούς που έχουν αντιρροπούμενη κύρωση. Δεν είχαμε πολλά δεδομένα για αυτούς που έχουν ρήξη της αντιρρόπησης και αυτούς που έχουν προηγουμένως υπατοκυταρικό καρκίνο, αλλά φαίνεται ότι ωφελούνται και αυτοί από την θεραπεία για υπατήτητα C. Και εδώ βλέπετε την τεράστια διαφορά, 70% από τη μη θεραπεία με την επιτυχημένη θεραπεία, και το cost benefit που υπάρχει. Έτσι, μαζί με ένα άλλο Νόμπελ που ήρθε πριν από 15 χρόνια, βλέπετε ότι μεγάλα κεφάλαια της γαστρεντρολογίας δείχνουν να φτάνουν τουλάχιστον μεγάλο ποσοστό να επιλύονται τα προβλήματα αυτά. Και το θέμα του ελικοβακτηριδίου, βλέπετε ότι για πολλές υπήρους σήμερα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά μια σημαντική γωνιά, ολόκληρη η Ασία, έχει πρόβλημα, και γι' αυτό εκεί προτείνεται η θεραπεία test and treat. Φέτο δημοσιεύτηκαν και το ελληνικό consensus του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, που θα σας συνιστούσα μάλιστα όταν δίνετε θεραπεία, επειδή είναι πολύ επικαιροποιημένο και κυρίως στηρίζεται σε ελληνικά δεδομένα, που είναι απαραίτητα όταν θέλεις να δώσεις σωστές θεραπείες, να προστρέχετε σε αυτό για να δείτε τις σωστές θεραπείες. Και επίσης ο κύριος τροφοδότη, και εκεί φαίνεται ότι η τακτική screen and treat δεν πρέπει να είναι για τον πληθυσμό μας, για την Ελλάδα, αλλά αντίθετα πρέπει να είναι σε ομάδες όπως οι συγγενείς με καρκίνο του γαστρικό καρκίνο, που πρέπει αυτοί οι ασθενείς να ελέγχονται και να εκριζώνται το ελικοβακτηρίδιο. Τώρα, ως προς τη θεραπεία του ελικοβακτηρίδιου, βλέπετε κυρίως από δεδομένα του Παστέρου, που είναι ένας από τους βασικούς τροφοδότες του Ινστιτούτου Παστέρ για να κάνει αυτές τις μελέτες, ήταν η κλινική μας, ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά στη μετροπενταζόλη και στην κλαριθρωμική κίνηση, σε αντίθεση με το λογοφλοξασίνη. Αυτή η συνεργασία οδήγησε σε δύο μεγάλες δημοσιεύσεις στον ΚΑΤ, σε πανευρωπαϊκές μελέτες, όπου αναφέρεται και η κλινική μας.
και βλέπετε ότι οι Έλληνες παραμένουν πρωταθλητές στην χρήση των μακρολιδών, κλαριθρομικίνη και αζιθρομικίνη ως επιτοπλίστων, σε αντίθεση με τις κοινολώνες, όπου βλέπετε ότι επειδή υπήρχε περιοριστική πολιτική, δεν είμαστε και οι χειρότεροι. Τώρα δεν θα σταθώ στις υπατήτηδες που σας είπα, γιατί νομίζω έχουμε πει πολλά τόσα χρόνια, αλλά θα σταθώ στη νέα επιδημία της εποχής. Άκουσα και την κυρία Μητράκου, η οποία είπε ότι είναι ενδιαφέρον και των διαβητολόγων και πολύ σωστά, αλλά είναι και των υπατολόγων, όπως αφού είναι νόσος του ύπατος. Το πρόβλημα είναι ότι ανεξάρτητα από τις μελέτες, αυτή τη στιγμή η μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα και η λιπόδης νόσος του ύπατος είναι χωρίς εγκεκριμένη θεραπεία. Όλα είναι πειραματικά προστατευτικά. Έτσι, αυτό το φάρμακο που σας το είχα αναφέρει για την πρωτοπαθή κολική πρώην κύρωση και νυν κολαγκίτιδα, που είναι αγωνιστή στους φαρμασοειδούς υποδοχέα του FXR, σε μια προηγούμενη μελέτη, φάσης 2, τη Flint, είχε δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα με τη βελτίωση των ιστολογικών χαρακτηριστικών. Και έτσι έγινε μελέτη φάσης 3 Regenerate. Εδώ βλέπετε τον FXR στο έντερο και στο σηκώτη και τον κεντρικό ρόλο που παίζει στα λιπίδια και στο μεταβολισμό των χολικών οξέων. Αυτή λοιπόν η μελέτη έδειξε ότι υπήρχε βελτίωση της σύνωσης χωρίς επιδείνωση της NASH, αλλά και λύση της NASH σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών. Με αποτέλεσμα το επιτυπωτικό οξύ σήμερα στα 25 μιλιγκράμμ να μπορεί να θεωρείται ότι σε ένα ποσοστό ασθενών θα μπορεί να βελτιώσει όχι μόνο την NASH αλλά και την ίνωση. Μια δεύτερη κατηγορία, θα περάσω πολύ γρήγορα, είναι οι γαλεκτίνες που είναι πρωτεΐνες που συνδέονται με τις β' γαλακτοζιδάσεις. Η γαλεκτίνη 3 είναι εκρίντατα μακροφάγα και επηρεάζει μια πολύ σημαντική σειρά κυταρικών φαινομένων, τόσο ενδοκυτάρια όσο και εξωκυτάρια, και κυρίως συμμετέχει στην παθοφυσιολογία της υπατικής ίνωσης. Και βλέπετε ότι οι αναστολίστες που στοχεύουν την μεμβρανική και την εκρητική μορφή δοκιμάστηκαν με την μπελαπεκτίνη. Ήταν μια αρνητική μελέτη, δεν θα σταθώ πολύ, αλλά υπήρχε μια υποομάδα που ίσως είναι ενδιαφέρουσα, γιατί κάποια υποομάδα ασθενών που δεν είχε κυρσούς δεν ανέπτυξε ή άργησε να αναπτύξει κυρσούς σε σχέση με αυτούς που δεν πήραν μπελαπεκτίνη. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο New England, γιατί είναι η πρώτη χρονιά μετά από 15 χρόνια που οι αναστολίες των κοινασών που είχαμε, που ήταν η σωραφενίμπη και η λεβαντινίμπη, η οποία έριξε μόνο ισοδυναμία με τη σωραφενίμπη, ήταν η μόνη θεραπεία που είχαμε μέχρι τώρα για τον μη χειρουργήσιμο, μη μεταμοσχεύσιμο υπατοκυταρικό καρκίνο. Και βλέπουμε ότι αυτός ο PTL1 αναστολέας μαζί με τον την bevazumab έδωσαν σχεδόν 50% αύξηση στην διάμεσο της PFS. Κάτι που μάλιστα τα καθιστά πρώτη γραμμής επιλογή και θεραπεία πλέον. Βέβαια, είναι μια μελέτη που δεν πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι για το ότι θα δείξει στα real life data, διότι αφενός με ήταν όλοι child A. Δεύτερον, είχαν επιλέξει ασθενείς οι οποίοι, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς είναι child B, είναι πιο προχωρημένες κυρώσεις δηλαδή. Δεύτερον, δεν είχαν επιλέξει να μην έχουν όλοι κυρσούς ή να έχουν θεραπευμένους κυρσούς. Και υπήρχαν περισσότεροι θάνατοι σε αυτή την ομάδα από αιμορραγίες. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι θα δώσουν τα real data, αλλά πάντως είναι μια πάρα πολύ σημαντική μελέτη για τον υπατοκυταρικό καρκίνο. Και μια δεύτερη είναι αυτή, όπου ένας αναστολέας του υποδοχέα CTLA-4 προσθέθηκε στον Ivolumab, και θα σας την περάσω πολύ γρήγορα για να σας δείξω μόνο ότι από το randomization που υπήρχε 1-1-1, τελικά αυτό το σχήμα που είναι Ivolumab 1 μιλιγκράμμα ανά κιλό μαζί με Ipilimumab 3 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Κάθε 3 εβδομάδες σε 4 δόσεις που ακολουθήθηκε από Ivolumab 240 κάθε 2 εβδομάδες, είναι το σχήμα το οποίο πήρε accelerated approval στη ΣΥΠΑ και σήμερα θεωρείται ως δεύτερη γραμμή θεραπείας μετά από αποτυχία στο σωράφινο. Τέλος, για να κλείσω και ευχαριστώ την κυρία Ζαμπέλη για τα slides της, βλέπετε ότι εκτός από τους TNF μια πλειάδα αυτή τη στιγμή φαρμάκων μελετάται στα φλεγμονώδυνο σήματα, στα ιδιοπαθή φλεγμονώδυνο σήματα του εντέρου. Ήδη το φαστινίμπι έχει πάρει έγκριση και μπορεί να γραφτεί για την ολικόπη κολίτιδα. Βλέπουμε τα αποτελέσματα τριετίας για την ουστεκινουμάμπη σε ασθενείς με νόσο Crohn, που βλέπετε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ανέπτυξαν ελάχιστα αντισώματα σε αντίθεση με τους anti-TNF που προϊόντος του Crohn αναπτύσσουν αντισώματα. Γι' αυτό υπήρχε διατήρηση του αποτελέσματα σε ποσοστά περίπου 55%. Τώρα οι ημώδες, δηλαδή αγωνιστές του υποδοχεία SP1, της φωσφοριλωμένης σφιγγοσίνης 1,
Αυτά τα φάρμακα ήδη υπάρχουν στις λύσεις κατά πλάκας. Τι κάνουν αυτά? Όταν εκφράζεται αυτός ο υποδοχίας, βοηθάει τα λεμφοκύτταρα να βγουν, να φύγουν από το λεμφαδένα και να πάνε προς την περιοχή της φλεγμονής. Αυτά τα φάρμακα λοιπόν εσωτερικοποιούν τον υποδοχέα αυτό, με αποτέλεσμα τα λεμφοκύτταρα να μπλοκάρονται στο λεμφαδένα και να μην πηγαίνουν, να μειώνουν δηλαδή την φλεγμονή. Η οζανιμόδη, που είναι ένας τέτοιος παράγοντας, έδειξε σε μελέτες φάσης 2 ότι μπορούμε να έχουμε βελτίωση και στην ενδοσκόπηση και στην κλινική απάντηση. Και έτσι αυτό οδήγησε σε μελέτες φάσης 3, μία εκ των οποίων συμμετέχει αυτή τη στιγμή και η κλινική μας. Όσον αφορά τους αναστολείς JAK, βλέπετε ότι ήδη, όπως είπατε, όπως στην ύπη κυκλοφορεί, η ούπαση την ύπη είναι εκλεκτικός JAK1 υποδοχέας. Και βλέπετε στους ασθενείς με νόσο Crohn, στη Celest μελέτη, ότι δεν μπόρεσε να δώσει καλά αποτελέσματα στην κλινική ύφεση, όμως έδωσε στην ενδοσκοπική μείωση η ύφεση, και γι' αυτό παρατείνεται και το μόριο αυτό εξακολουθεί να χορηγείται και στην νόσο του Crohn, να δοκιμάζεται μάλλον. Ενώ στην αντίστοιχη μελέτη για αλκώδη κολίτιδα σε δύσκολους ασθενείς, βλέπετε, οι μισοί ασθενείς είχαν πάρει πάνω από 2 βιολογικούς παράγοντες, βλέπετε ότι υπήρχε μια τεράστια δόσο εξάρτηση και στην κλινική ανταπόκριση και στην ενδοσκοπική ανταπόκριση, και όπως σε όλες τις μελέτες βλέπετε ότι αυτοί που είναι naive έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτούς που είναι experienced σε προηγούμενους βιολογικούς παράγοντες. Τέλος και τελειώνω, το mirikizumab είναι ένας αντιατελευκίν 23 παράγοντας που πιάνει εκλεκτικά την υπομονάδα P19. Ήταν μια μελέτη με εξαιρετικά δύσκολους ασθενείς, δεν έδωσε μεν θετικά αποτελέσματα, αλλά ήταν και προβλήματα σχεδιαστικά, και φαίνεται ότι θα συνεχίσουν μελέτες για να δούμε την πραγματική θέση που έχει και αυτό το φάρμακο. Ένα τελευταίο, οι διαστολές των στενώσεων στην νόσο του Crohn είναι κάτι που ταλαιπωρούν τους ασθενείς πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι με τις ενδοσκοπικές επεμβάσεις και τις διαστολές μπορούμε να έχουμε πολύ καλά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά ξέρουμε ότι το 2/3 των ασθενών θα οδηγηθούν είτε σε επανάληψη της διαστολής είτε σε χειρουργείο. Και με αυτά σας εύχομαι καλό Πάσχα και σας ευχαριστώ.